Νομίζω προφανώς δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες. Το είδαμε χτες στο debate. Αυτό το αφήγημα περί αριστερής κυβέρνησης κατέρευσε. Η δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ στη βάση προσώπων όπως το θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτό δεν είναι πρόσφορο. Για μας οι εκλογές αυτές είναι εκλογές σύγκρισης. Ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να κρατήσει την οικονομία ισχυρή να δώσει για πρώτη φορά αυξήσει σε βασικό μισθό και συντάξει χωρί νέα δανεικά, με ρεκόρ εξαγωγών, ρεκόρ επενδύσεων, ρεκόρ τουρισμού. Κατάφερε να λύσει το μεγαλύτερο ζήτημα που είχαμε πει ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα του μεταναστευτικού. Κατάφερε να θωρακίσει τη χώρα μα. Δυστυχώ η απλή αναλογική δημιουργεί μια εκλογική διαδικασία χωρί να προσβλέπουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι μονόδρομο στι 2 Ιουλίου, αν πάμε σε δεύτερε εκλογέ, να υπάρξει αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία μακάρι στην Ελλάδα να υπήρχαν βάσεις για πολιτικές ουσιαστικές συγκλήσεις, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό μια τέτοια δυνατότητα. Ούτε με τα μεγαλύτερα κόμματα, ούτε με τα μικρότερα.